Σχεδόν τρεις μήνες μετά την ανάληψη της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, νέος πρόεδρος του τοπικού έργου του υπαλληλικού φορέα βλέπει την κατάσταση να εξακολουθεί να είναι δύσκολη, γύρω από την επαναφορά του κέντρου στην κανονικότητα. Το μεγάλο αγκάθι είναι το οικονομικό, όπου το άνοιγμα των 100.000 ευρώ είναι δύσκολο να καλυφθεί. Σύμφωνα με τον κύριο Γιάννη Οικονόμου, παρά τις δυσκολίες γίνονται μια σειρά από προσπάθειες, ώστε το εργατικό κέντρο να μπορέσει να ανταπεξέλθει στο ρόλο του και να είναι κοντά στον τρικαλινό εργαζόμενο, τον άνεργο, τον συνταξιούχο και γενικά σε κάθε πολίτη που θα ζητήσει τη συνδρομή του. Παράλληλα, βέβαια, δουλεύουμε για την επαναφορά του εργατικού μας κέντρου στην κανονικότητα. Ξεκινάμε με επιδιορθώσεις βλαβών του κτηρίου με πενιχρά έως καθόλου μέσα, με πολλή προσωπική εργασία. Επίσκεψη σε ΟΑΕΔ, περιφερειακό ΟΑΕΔ Λάρισσας, κεντρικό ΟΑΕΔ Αθήνα, ΓΕΣΕΕ, για λύση προβλημάτων, για την επίσκεψη και ξεπλοκάρισμα κυρίως του οικονομικού κομματιού του εργατικού κέντρου. Είμαστε στην φάση της εύρησης λύσεων. Δεν έχουν βρεθεί ακόμη λύσεις, πάντως. Υπάρχει μια δυσκολία. Παράλληλα, εργαζόμαστε και σε άλλους πυλώνες. Διεκδικούμε 13 σεμινάρια για το 2020. Είμαστε στη συνεχόμενη επαφή που τα σεμινάρια θα έχουν γνωστικό όφελος και οικονομικό για εργαζομένους και για ανέργους. Επίσης, σε μία ακόμη κίνηση εξωστρέφειας και αφού το περάσουμε πρώτα από ΔΣ, προχωράμε σε θεατρική ομάδα και θεατρικά εργαστήρια, κυρίως για ανήλικα παιδιά που θα αφορούν τέκνα ανέργων της πόλης μας και του νομού μας. Βέβαια, όπως προανέφερα, βασική τροχοπέδη σε όλη αυτή την προσπάθεια είναι το οικονομικό σκέλος. Παραμένουν 100.000 περίπου ευρώ που είναι το χρέος μας. Γίνονται κινήσεις, υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες, βγαίνουν συνέχεια εμπόδια μπροστά μας. Θα συνεχιστεί η προσπάθεια και εύχομαι να έχει καλό και αίσιο τέλος και επιτέλους να λειτουργήσει το εργατικό κέντρο σε όλες τις βαθμίδες, σε όλα τα επίπεδα και σε όποιο ρόλο το αντιστοιχεί. Να είναι κοντά στον εργαζόμενο, κοντά στον άνεργο, κοντά στον συνταξιούχο, κοντά στους τρικαλινούς πολίτες για να επιτελέσει το έργο του.